Το θέμα της συζήτησης μας είναι η μικρασιατική εκστρατεία, ο εθνικός διχασμός και το αντιπολεμικό κίνημα. Οι συγητές είναι ο Παναγιώτης Ολίλης και ο Κώστας Παλούκης, ιστορικός, μέλος του ΝΑΡ και της Ανταρσία. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον σύντροφο Παναγιώτη και μετά θα ακολουθήσει ο σύντροφος Κώστας. Εχθές είχαμε μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Κάποιος σύντροφος είπε ότι μας έλειπε το υπόβαθρο για να κάνουμε μια κουβέντα παραγωγική και αναλυτική. Σήμερα θα προσπαθήσω να βάλω τα σημεία της θεσινής κουβέντας χωρίς ανάπτυξη για να περάσουμε στο πιο συγκεκριμένο σημερινό ζήτημα. Εχθές διαπραγματευόμασταν το ερώτημα γιατί πήγαμε στη Μικρά Ασία. Ποιος ήταν ο σκοπός της μικρασιατικής εκστρατείας. Τι έχουμε κρατήσει από αυτήν την συζήτηση. Καταρχάς στο πλαίσιο της εποχής, ότι την εποχή εκείνη γινόταν μια συνδιάσκεψη ειρήνης των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων που είχαν νικήσει και ταυτόχρονα είχε ξεσπάσει και είχε νικήσει η Ρωσική Επανάσταση το 1917. Αυτό είναι το γενικό φόντο. Δεύτερο, από την άποψη των στοιχείων, προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε τη διαφορά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την Τουρκία. Είναι διαφορετικές έννοιες, διαφορετικές κρατικές οντότητες, με διαφορετική ιστορία και σύνθεση και δομή, κουλουπού. Και παράλληλα να διευκρινίσουμε την πολιτική πορεία του Κεμάλ, που με γεωγραφικούς όρους έμοιαζε να πηγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά, παρότι έμενε σταθερά σε ένα επίπεδο τουρκικού εθνικισμού και τίποτε περισσότερο. Δεύτερο στοιχείο, διάφοροι σύντροφοι αναφέρθηκαν, μπορώ να θυμηθώ και τα ονόματά τους, Στάνος, Νίκος, Γρηγόρης, για τις φρικαλαιότητες που προκύψανε σε αυτόν τον πόλεμο. Η έκφραση φρικαλαιότητες είναι ένας όρος τον οποίο εισήγαγε στην πολιτική ορολογία ένας συντηρητικός φιλόσοφος, ο Άρνον Τόιμπι, ο οποίος ξεκίνησε σαν φιλέλληνας και κατέληξε σαν αθέλληνας, παρακολουθώντας τη μικρασιατική εκστρατεία και περιγράφοντας ουσιαστικά την πολιτική εθνοκάθαρσης του ελληνικού στρατού στις περιοχές που έχει εισβάλει. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μετά τους βιασμούς, τα βασανιστήρια κλπ. Των χωριών, των περιοχών, συγκεντρώναν το πλήθος όλο μέσα σε ένα τζαμί και έκαναν το τζαμί. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα πολιτικής εθνοκάθαρσης που ακολουθήσαν βέβαια αργότερα και οι Κεμαλικοί με τους ανάλογους τρόπους και όρους. Επίσης, να υπάρχει ένα ξεχωριστό σημείο το οποίο ανέδειξε ιδιαίτερα η συντρόφισσα η Στέλλα, αυτά τα περί προκυμαίας και την ανέντιμη στάση του ελληνικού στρατού και της ελληνικής κυβέρνησης που εγκαταλείψαν τους πρόσφυγες για να μην έρθουν στην Αθήνα και δημιουργήσουν πολιτικό ζήτημα, να τους φάξει ο Κεμάλ, γιατί αυτό είναι καλύτερο για το πολιτικό καθεστώς. Και τέλος, μπήκαμε στα επιχειρήματα για την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού της Μικράς Ασίας, με όσο μπορούσαμε να έχουμε στατιστικά στοιχεία η απόδειξη ότι, και όπως λέει εξάλλου και το κείμενο των παλαιών πολεμιστών, πουθενά στη Μικρά Ασία το ελληνικό στοιχείο δεν ξεπερνούσε το 20% στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ήταν μια μειοψηφία που δεν μπορούσε να διαμορφώσει με όρους ενδεχόμενου δημοψηφίσματος το δικαίωμα για αυτοδιάθεση και αποχωρισμό από τη συγκεκριμένη περιοχή και από το συγκεκριμένο κράτος. Τέλος, αφήσαμε αναπάντητο το ερώτημα περί Σμύρνης. Η Σμύρνη, όπως χρησιμοποιήθηκε σε ένα επιχείρημα από τον Βενιζέλο, ήταν ότι αποτελεί μια οικονομική ενότητα με τα νησιά του Αιγαίου. Στην πράξη αυτό είναι ψεύδος, γιατί τα νησιά του Αιγαίου ήταν ολιγοπληθή, η Σμύρνη ήταν τεράστια με τα μεγέθη των νησιών, συγκριτικά. Αντίθετα, η Σμύρνη ήταν το εισαγωγικό και εξωτερικό, εξαγωγικό κέντρο της Ανατολίας και άρα τα μετόπισθεν της, η βάση της η οικονομική ήταν ουσιαστικά η Άγκυρα. Και όποιος ήθελε να κρατήσει τη Σμύρνη και να μην την κάνει ένα παρικμασμένο κέντρο από αθυρή πόλη που ήταν, έπρεπε ουσιαστικά να ελέγχει την Ανατολία. Και έχοντας αυτά υπόψη, καταλήξαμε
όχι αβίαστα, όχι εύκολα, σε ένα συμπέρασμα να απορρίψουμε ότι η εκστρατεία του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία ήταν για την απελευθέρωση των χριστιανών αδελφών, αντίθετα ήταν μια εντολή των μεγάλων δυνάμεων να επιβάλλουν την ειρήνη των Σευρών στην περιοχή με αντάλλαγμα την επαρχία της Μήνης και των ευρύτερων περιοχών από γύρω. Αυτά ήταν λίγο πολύ η περιγραφή της χθεσινής κουβέντας. Σήμερα όμως έχουμε το δεύτερο ζήτημα, το γιατί χάσαμε, γιατί υπήρξε αυτή η καταστροφή, η οποία συνδέεται άμεσα προφανώς με το πρώτο ερώτημα, γιατί πήγαμε. Εδώ πέρα συντρόφοι και σύντροφοι έχουν διατυπωθεί δύο αντίπαλες θεωρίες, όπως και στο προηγούμενο ζήτημα. Η μία θεωρία λέει ότι για όλα αυτά ο εθνικός διχασμός, που από πίσω κρύβει το ηθικό δίδαγμα ότι όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι κάνουν θαύματα, όταν είναι διασπασμένοι οδηγούνται σε καταστροφές, και συμπληρωματικά αυτή η θεωρία υπονοεί επίσης ότι για την ήττα στη Μικρά Ασία φταίνει και η συνωμοσία των κομμουνιστών. Απ' την άλλη υπάρχει μια άποψη που λέει ότι ο πόλεμος στη Μικρά Ασία ήταν καταδικασμένος από την αρχή, γιατί και ο τουρκικός λαός θα ξεγείρονταν ενάντια στην απειλή της εξαφάνισής του από τον πλανήτη μέσα από το διαμελισμό της παλιάς του Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κλπ. Αλλά πολύ περισσότερο από την πλευρά του ελληνικού λαού υπήρχε μια υπόκοφη αλλά πολύ ισχυρή αντίδραση στον πόλεμο. Άρα θα έχουμε να διαπραγματευτούμε σε όσο πιο σύντομο και με περιεκτικό τρόπο αυτή την αντίπαλη επιχειρηματολογία. Ξεκινάω με την υπόθεση του εθνικού διχασμού. Ο ελληνικός καπιταλισμός, συντρόφισσες και σύντροφοι, από τις αρχές του 20ου αιώνα είχε μια ραγδαία οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, παρότι είχε υποστεί την ταπεινωτική ήττα του 1897 και παρότι ήταν κάτω από διεθνή έλεγχο οικονομικό για τεράστια χρέη κλπ. Ουσιαστικά μέσα σε 20 χρόνια ο ελληνικός καπιταλισμός εκτινάχθηκε. Έγινε η πρώτη οικονομική δύναμη στο Αιγαίο και στα Βαλκάνια. Αυτό γινόταν και σε επίπεδο εφοπλιστικής και ναυτιλιακής οικονομίας και σε επίπεδο τραπεζών και σε επίπεδο βιομηχανίας. Παρέμενε όμως παρόλα αυτά μια αγροτική χώρα μικρής ιδιοκτησίας, όπου το 65% της παραγωγής και το ανάλογο ποσοστό του πληθυσμού ήταν γύρω από τη Γεωργία. Αλλά το πολιτικό σύστημα τα πάνω ήταν μια μοναρχία με κοινοβουλευτικό επίχρησμα που έδινε την ευκαιρία για αντιπαραθέσεις, αλλά μέσα στο πλαίσιο του συστήματος για την καλή κοινωνία. Και όταν λέω καλή κοινωνία, εννοώ τους πολιτικούς εκπροσώπους των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των παλιών τζακιών, της κρατικής αστικής τάξης και της γραφειοκρατίας, που είχαν συσπηρωθεί σε δύο διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις, τους βενιζελικούς και τους μοναρχικούς, τους οπαδούς του Κωνσταντίνου για την ακρίβεια. Αυτές οι δύο παρατάξεις έριζαν όλο το περασμένο διάστημα από τη Μικρασιατική καταστροφή και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά για τα προνόμια, τα υλικά κέρδη και τις θέσεις στον κρατικό μηχανισμό. Ήταν μια πολύ συνηθισμένη αντιπαράθεση που υπάρχει σχεδόν σε κάθε χώρα μέσα στην αστική τάξη. Ποιος θα πάρει τι. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως τα ερωτήματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν άλλα διλήμματα. Δεν υπάρχει απλώς μια μικρή διανομή μιας μικρής λίας. Υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος αμφισβητεί το παλιό status quo στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και παγκοσμίως. Και άρα η επιλογή με ποιο στρατόπεδο θα πας εκείνη την εποχή είναι καθοριστικό για το μέλλον της άφουσας τάξης. Και η μοναρχική παράταξη, οι οπαδοί του Κωνσταντίνου, επιλέγανε για εκείνη την εποχή το στρατόπεδο της προσεκτικής αυτοκρατορίας. Είχαμε κάνει την πρώτη συζήτηση για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είπαμε πως υπήρχαν δύο μπλοκ, το μπλοκ της Αντάτ και το μπλοκ των κεντρικών δυνάμεων. Οι οπαδοί του Κωνσταντίνου επιλέγανε, εκτιμούσαν μάλλον, παρότι δεν επιλέγαν άμεσα, ότι ο νικητής αυτόν τον Παγκόσμιο Πόλεμο θα είναι οι κεντρικές δυνάμεις και ιδιαίτερα ο προσεκτικός στρατός, ο οποίος είναι ο καλύτερος του κόσμου. Αντίθετα, οι βενιζελικοί
που είχαν σχέση ιδιαίτερα με το εφοπλιστικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο εκτός Ελλάδας, το ελληνικό κεφάλαιο εκτός Ελλάδας, που είχε σύνδεση με την Αγγλία, εκτιμούσαν τον πόλεμο στη τελική ανάλυση θα το κερδίσουν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Αυτή η διαμάχη ήταν διαμάχη ουσιαστικά, ξεπερνούσε τη διανομή μιας Αγγλίας, ήταν διαμάχη για την προοπτική του ελληνικού κράτους στο πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου και πέρα από το Αιγαίο Ανατολικής Μεσογείου. Ήταν διαμάχη το τι ρόλο θα έπαιζε το ελληνικό κράτος και άφουσα τάξη στην ευρύτερη περιοχή. Για την άποψη του Βενιζέλου, η νίκη των Αγγλογάλων ήταν βέβαιη, έπρεπε να πάμε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως είναι η έκφραση του κυρίου Μητσοτάκη σε όλα αυτά τα διεθνή γεγονότα τα οποία προκύπτουν, για να είμαστε στο τραπέζι των νικητών, να αρπάξουμε λία από το πτώμα των νικημένων και άρα να αναδειχθούμε πιο πλούσιοι, πιο ισχυροί και να παίξουμε το ρόλο δεύτερης τάξης δύναμη στην περιοχή. Πρώτη τάξη δύναμη είναι μεγάλοι υπεριαλιστές και στο κάτω-κάτω τον πάτο είναι οι αποικίες και οι νικημένοι λαοί. Αυτή ήταν η διαμάχη, συντρόφοι και συντρόφοι. Δεν ήταν μικρή, ήταν σοβαρών διαστάσεων. Το 1920, όταν υπογράφηκε η τελευταία συνθήκη από τη συνδιάσκεψη των Παρισίων που διαμελούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Βενιζέλος που ήρθε σαν νικητής από το Παρίσι, σαν ένας αστέρας της διεθνούς διπλωματίας, αποφάσισε να κάνει εκλογές. Γιατί εκείνα τα χρόνια οι εκλογές ήταν λίγο περίεργες. Τη μια φορά συμμετείχε μια δύναμη, την άλλη φορά συμμετείχε η άλλη, πέρα από τις νοθείες και τα σχετικά κόλπα, και κυβερνούσε από το 1917 μια περίοδο με δικτατορικές εξουσίες στα χέρια του, η περίοδος που λεγόταν Βενιζελοκρατία. Αυτό στήχησε στους βασιλικούς, δολοφονίες, εκτελέσεις, καταδίκες κλπ. Το 1920 εκτιμούσε ο κύριος Βενιζέλος ότι πρέπει να κάνει εκλογές για να επικροτηθεί, να δικαιολογηθεί η πολιτική του με πλατείς μαζικούς όρους. Έλα όμως που οι εκλογές το 1920 οδήγησαν στη συντριβή της βενιζελικής παράταξης. Νίκησε η Ηνωμένη Αντιπολίτευση της δεξιάς, των λαϊκών εκείνης εποχής και μάλιστα πολύ καλά αποτελέσματα έβγαλε και το ΣΕΚΕ, το κόμμα της αριστεράς εκείνων των χρόνων, που κατέβηκε με αντιπολεμικά συνθήματα και με σήμα το σφυρί και το δρεπάνι. Το σήμα των βασιλικών ήταν η ελιά. Παρέπεπε στα μικροαστικά, μικροαγρατικά στρώματα της παλιάς Ελλάδας, ελαιοπαραγωγούς, και παρέμεπε επίσης και στο σύμβολο της ειρήνης. Το σύμβολο των βενιζελικών ήταν το σκουφάκι, το οποίο έδειχνε μια δημοκρατική παράδοση, υποτίθεται που ξεκινούσε από τις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτό έχει συνέπειες. Ο διχασμός έχει συνέπειες τώρα. Πετιούνται έξω οι βενιζελικοί, οι οποίοι είχαν επικρατήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, είχαν φέρει τη δόξα της Ελλάδας, είχαν ουσιαστικά υλοποιήσει το σχέδιο της επέκτασης της μεγάλης Ελλάδας, η μεγάλη ιδέα με άλλα λόγια, αλλά οι επιπτώσεις που υπήρχαν την ώρα που διεξαγόταν πόλεμος στη Μικρά Ασία πρέπει να αναλυθούν. Και οι επιπτώσεις είναι σε δύο επίπεδα πολύ χαρακτηριστικές. Ένα σε επίπεδο διπλωματίας. Οι Άγγλοι, οι οποίοι ήταν παραδοσιακοί σύμμαχοι, ή μάλλον καλύτερα η Ελλάδα που ήταν παραδοσιακός σύμμαχος της Αγγλίας, θα συνέχιζε να έχει την ίδια σχέση που είχε παλιά με τον Βενιζέλο. Η νέα κυβέρνηση του Γούναρη και των υπολείπων. Συντρόφοι και σύντροφοι, αυτό ήταν ήδη ξεπεραστεί. Η προσική αυτοκρατορία είχε συντριβεί, είχε διαλυθεί και άρα για την ελληνική άουσα τάξη, είτε ήταν μοναρχικού τύπου είτε ήταν φιλελεύθερη, δεν έμπαινε θέμα αμφισβήτησης της αγγλικής συμμαχίας. Ακολουθούσε μια πολιτική που ήταν συναφής με τα αγγλικά συμφέροντα, χωρίς βέβαια να είναι υποτακτική, χωρίς όρους, διεκδικώντας ταυτόχρονα δίπλα στην Αγγλία να βγάζει και τα ανάλογα κέρδη τα οποία στόχευε και επιθυμούσε. Άρα από αυτή την άποψη διπλωματικά η αποπομπή του Βενιζέλου από την εξουσία δεν είχε καμιά επίπτωση. Επίπτωση εννοώ επί του πρακτικού, επί των συμμαχιών, επί της κοινής αντίληψης το τι πρέπει να κάνουν στο διεθνή στίγο. Είχε μήπως επίπτωση επί του στρατού, γιατί τότε ο κύριος τρόπος που γινόταν η πολιτική στην περίοδο
τις εκστρατείες στη Μικρά Ασία, είχε άξονα τα προβλήματα του στρατού. Ποιοι ήταν οι αξιωματικοί, ποια ήταν η κατεύθυνση, τι επιχειρήσεις θέλαμε να κάνουμε, πού θέλαμε να το πάμε, πού δεν θέλαμε κλπ. Και εδώ πέρα από πολλές πλευρές, ιδιαίτερα το φιλελεύθερο τύπο, αναδεικνύεται το ζήτημα ότι οι ερχόμενοι μοναρχικοί στην εξουσία προβήκανε σε αποτάξεις βενιζελικών αξιωματικών που ήταν έμπειροι στο μέτωπο, αποτάξαν 500 άτομα, και έτσι έπεσε η αποτελεσματικότητα του ελληνικού στρατού και οδηγήθηκε αργότερα σε ήττα. Να, ο εθνικός διχασμός, τι επιπτώσεις έχει. Δεν ισχύει όμως, συντρόφοι και σύντροφοι, για τους εξής λόγους. Αποτάχθηκαν 500 και γύρισαν 1500 μοναρχικοί αξιωματικοί που είχαν αποταχθεί την περασμένη περίοδο, όταν νικούσαν οι βενιζελικοί στο πολιτικό επίπεδο. Επίσης, οι βενιζελικοί αξιωματικοί που υποτίθεται ήταν έμπειροι, όλο το διάστημα από την πρώτη απόβαση του ελληνικού στρατού τον Μάη του 1919 μέχρι τον Νοέμβρη του 1920, η απόδοση του ελληνικού στρατού απέναντι στον άταχτο τακτικό στρατό των Τούρκων, είπα άταχτο τακτικό στρατό, λάθος, τον άταχτο τουρκικό στρατό, ήταν μηδενική. Δεν κατόρθωσαν σχεδόν τίποτα. Τους καταδίωκαν και δεν είχαν κανένα αποφασιστικό αποτέλεσμα. Επίσης, το είδος του πολέμου που διεξαγόταν στη Μικρά Ασία ήταν ένας πόλεμος ελιγμών, πόλεμος κινήσεων χωρίς σταθερά μέτωπα, όπου είτε οι βενιζελικοί αξιωματικοί είτε οι μοναρχικοί αξιωματικοί δεν το ξέρανε αυτόν τον πόλεμο. Ξέρανε μόνο τον πόλεμο θέσεων γύρω από τα χαρακόμματα. Αντίθετα, ο κεμαλικός στρατός, ο οποίος επέκτενε τις δραστηριότητες του όλες τις προηγούμενες δεκαετίες σε πολλά επίπεδα, είχε εμπειρίες και από τα δύο είδη του πολέμου και άρα ήταν πολύ πιο έτοιμος να ανταποκριθεί σε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Με αυτή την έννοια, οι αποτάξεις των βενιζελικών αξιωματικών δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στην εξέλιξη των επιχειρήσεων. Επίσης, συντρόφοι και σύντροφοι, αν αυτό ακυρώνει την αρνητική θέση για τον εθνικό διχασμό, υπάρχει μια θετική διατύπωση στη συνέχεια, είναι ότι προχωρώντας η εξέλιξη των γεγονότων και φτάνοντας το 1922, λίγο πριν την καταστροφή, υπάρχει μια σύγκληση των δύο παρατάξεων σε ένα κρίσιμο ζήτημα. Τον Ιούνιο του 1922, τρεις μήνες δηλαδή πριν γίνει η καταστροφή της Μίνης, στη Βουλή έρχεται από την κυβέρνηση Γούναρη ο νόμος 2870 που απαγορεύει να πλησιάζουν ελληνικά λιμάνια πολίτες που δεν έχουν ελληνικό διαβατήριο. Κανένας πρόσφυγας Έλληνας δεν έχει ελληνικό διαβατήριο. Είναι πολίτες άλλου κράτους, είτε του Οθωμανικού, είτε του Ρωσικού, είτε δεν ξέρω ποιανού άλλου. Ελληνικό διαβατήριο δεν είναι κανένας όμως. Άρα απαγορεύει τους πρόσφυγες να έρθουν στην Ελλάδα. Αυτός, με βάση αυτόν τον νόμο, η κυβέρνηση Γούναρη απαιτεί από τον διοικητή της Μίνης, τον κύριο Στεργιάδη, να κάνει ό,τι είναι δυνατόν να απαγορεύσει την προσέλευση στην Αχτή και στο λιμάνι των προσφύγων και από εκεί την απόπλευσή τους με προορισμό τον Πειραιά. Αυτό είναι το περιβόητο, είναι καλύτερα να τους φάξει ο Κεμάλ παρά να έρθουν στην Αθήνα. Γιατί αν έρθουν στην Αθήνα θα κάψουν την Αθήνα. Αυτό, συντρόφοι και σύντροφοι, είναι η ιστορία της προκυμαίας στην οποία οι πρώτες νίκες έγιναν εχθές. Ταυτόχρονα μπορούμε να πούμε ότι σε βάση στρατηγική η αντίληψη και των δύο παρατάξεων εκείνη την περίοδο ήταν κοινή για το πού θα πηγαίναν τα πράγματα. Αλλά η καταστροφή μικρασιατική ξεπερνούσε κάθε όριο, η χώρα είχε οδηγηθεί σε επαναστατική κρίση ουσιαστικά και κάποιος έπρεπε να πληρώσει την ύφη. Έτσι, ο στρατός επιστρέφοντας στην Αθήνα από την Μικρά Ασία συγκρότησε δύο επιτροπές. Μία πολιτική επιτροπή για να δείξει τις πολιτικές ευθύνες των κυβερνήσεων του 20-22 και μία στρατιωτική επιτροπή για να δείξει τις ευθύνες των στρατιωτικών που συμμετείχαν στη μικρασιατική εκστρατεία. Η πρώτη επιτροπή έσυρε σε δίκη την τελευταία κυβέρνηση του Γούναρη και των υπολείπων. Γρήγορα κατέληξε αυτή η δίκη, ας το πούμε, δικαστική δολοφονία και στην εκτέλεση των αρχηγών αυτών με το εξής επιχείρημα. Πρώτο, ότι παραδώσατε ελληνικό έδαφος,
Και δεύτερο, ότι είχατε σκοπό να τον παραδώσετε το ελληνικό έδαφος. Εννοούνα τη Σμύρνη. Η απάντηση των δικηγόρων που χρησιμοποίησαν οι μοναρχικοί ήταν, η Σμύρνη δεν ήταν ελληνικό έδαφος, ήταν τουρκικό έδαφος. Απλώς εμείς είχαμε την υποπτία. Τώρα έχουν αλλάξει τα ζητήματα, δεν είναι ότι πήγαμε να απελευθερώσουμε τους αδελφούς κλπ. Εμείς ήμασταν αστυνόμοι μόνο και δεν είχαμε τα τις προθέσεις που λέτε. Και δεύτερον, και απόδειξη υπάρχει ότι θέλουμε να παραδώσουμε ελληνικό έδαφος. Αλλά παρόλα αυτά, η καταδίκη ήταν δεδομένη γιατί η οργή του κόσμου ήταν ασύλληπτη και έπρεπε κάποιος να θυσιαστεί. Έτσι το έργο της Πολιτικής Επιτροπής για τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων και των υπουργών ήταν ξεκάθαρο και τέλειωσε τον Σεπτέμβρη του 1922, αν δεν κάνω λάθος την ημερομηνία, το μήνα αν δεν κάνω λάθος. Η άλλη επιτροπή, η Επιτροπή Στρατιωτική, όπου ανέλαβε ο Μαζαράκης Ενιάνο, ο στρατηγός, να κάνει την έρευνα, κατέληξε σε ένα πρώτο συμπέρασμα στις αρχές του 23, το οποίο ουσιαστικά με το που το έμαθε το Υπουργείο Στρατιωτικών, έστειλε το στρατηγό Κονδύλι, ο οποίος ήταν Υπουργός Στρατιωτικών εκείνη την περίοδο, θα ξαναμιλήσουμε για τον Κονδύλι στη συνέχεια, να πάρει την έρευνα, να ακυρώσει τα στοιχεία της και να διατάξει την πάυση της έρευνας στη συνέχεια. Γιατί αυτή η έρευνα έδειχνε ότι εκτός από τους πολιτικούς αρχηγούς και όλη η ηγεσία του στρατεύματος ήταν προδοτική. Και έτσι έκλεισε η ιστορία της Μικράς Ασίας. Με αυτή την έννοια προτείνω, σαν συμπέρασμα, σε σχέση με τον εθνικό διχασμό, να απορρίψουμε αυτή την επιχειρηματολογία, γιατί ούτε στέκει εμπειρικά, ούτε και στέκει από την άποψη λογικής. Σε τελευταία ανάλυση δεν ήταν ο εθνικός διχασμός αυτός που καθόρισε την καταστροφή, η καθοριστική αιτία δεν ήταν ο εθνικός διχασμός για την καταστροφή στη Μικρά Ασία. Οπότε μας μένει η δεύτερη πλευρά της αντίθεσης, η άλλη πλευρά, όπως είχαμε στην πρώτη συζήτηση, αν είναι εθνικό, απελευθερωτικό η ενέργεια του ελληνικού στρατού να πάει στη Σμύρνη ή ήταν υπεριαλιστική επέμβαση, έχουμε την άλλη πλευρά τώρα, την πλευρά των μαζών. Την πλευρά των από κάτω, όχι την πλευρά των από πάνω. Εδώ πέρα επιτρέψτε μου κάποιες γενικές προτάσεις. Οι πόλεμοι και οι μάζες, οι πόλεμοι που γίνονται στη σύγχρονη εποχή, είναι πόλεμοι ιδιαίτερα φωνικοί λόγω των όπλων. Και εκείνη την εποχή ιδιαίτερα, που υπήρχε το όπλο πολυβόλο, που υπήρχαν τα κανόνια, όλα αυτά, για να αντέξουν οι μάζες ένα πόλεμο διαρκείας, έπρεπε να είναι πεισμένες για αυτόν τον πόλεμο. Αν δεν ήταν πεισμένες, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να τον αντέξουν. Γιατί κάθε πόλεμος που δεξαγόταν ήταν ένα πολύ άγριο και βάρβαρο ματοκύλισμα. Και δεύτερο, δεν μπορούμε να ξεκινάμε πάντα μιλώντας για τα ιστορικά ζητήματα από τις μεγάλες προσωπικότητες, τις ξεχωριστές στιγμές της ιστορίας, τις συνωμοσίες ή το τυχαίο. Αν κοιτάξουμε την ιστορία από την κάτω πλευρά, από την πλευρά των απλών ανθρώπων, τις ανάγκες τους, τα αισθήματά τους, τις δράσεις που υποκινούν για να διεκδικήσουν κάποια πράγματα, τότε το αποτέλεσμα μοιάζει εντελώς διαφορετικό. Και εδώ πέρα, για να στηρίξω αυτή τη γνώμη, επιτρέψτε μου να αναπτύξω την ιστορία με τη μεγάλη ιδέα, που ο πυρήνας της είναι ένας ακραίος εθνικισμός, η μεγάλη ιδέα για την απελευθέρωση των χριστιανών αδελφών. Η απελευθέρωση των χριστιανών αδελφών σημαίνει επέκταση του ελληνικού κράτους. Μαζί με την επέκταση πρόταση λέει ότι θα ζούμε καλύτερα. Και έτσι φαίνεται. Η Βαλκανική πόλεμη και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είχε αίμα, είχε θυσίες, είχε και φόρους πάνω στα απλά ανθρωπάκια, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ανάπτυξη οικονομίας, υπήρχε πρόοδος, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Άρα είχε ένα στοιχείο το οποίο ήταν ακόμη, ασκούσε επιρροή πάνω στις μάζες. Αλλά είχε και δύο συμπληρωματικές ιδέες. Ότι οι αντίπαλοι της μεγάλης ιδέας, οι απέξω αντίπαλοι, είναι κατώτεροι. Δεν είναι ανώτεροι λαοί. Οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι ιδιαίτερα είναι βάρβαροι λαοί. Και η τρίτη συμπληρωματική ιδέα, η δεύτερη με συγχωρείτε συμπληρωματική ιδέα, είναι ότι απέναντι σε αυτούς λαούς δεν υπάρχει μια στρατηγική ενσωμάτωση, συνδιαλλαγής, ένταξης, συμμετοχής. Υπάρχει η λογική της βίας και της υποταγής.
Και πάνω σε αυτό, συντρόφοι και σύντροφοι, ο πυρήνας αυτός, το υπόβαθρο αυτό των ιδεών, της μεγάλης ιδέας, έπρεπε να αποδείξει ότι στη Μικρά Ασία εθνολογικά κυριαρχεί το ελληνικό και το χριστιανικό στοιχείο. Δεύτερο, ότι η νίκη είναι με τα δικά μας όπλα, γιατί είμαστε ανώτεροι έτσι κι αλλιώς. Και οπωσδήποτε είμαστε και ανώτεροι πολιτιστικά. Δεν είμαστε βάρβαροι. Όμως αυτά τα τρία καταραίουν για τους φαντάρους που πάνε εκεί. Πρώτο, εθνολογικά πηγαίνουν και φτάνουν μέχρι το Σαγκάριο και ανακαλύπτουν ότι έξω από τη Σμύρνη είναι ελάχιστοι, στην κοντινή περιοχή της Σμύρνης, ελάχιστοι οι Έλληνες και λίγο περισσότεροι χριστιανοί. Περνώντας λίγο πιο πέρα, δεν υπάρχουν, όχι μόνο δεν υπάρχουν Έλληνες, δεν υπάρχουν ούτε καν χριστιανοί στην περιοχή. Φτάνοντας στην Άγκυρα, είναι ένα συμπαγές οθωμανικό, μουσουλμανικό στοιχείο, είναι η χώρα του, είναι η πατρίδα του. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Άρα αυτός ο μύθος, ότι πάμε να απελευθερώσουμε αδελφούς στα βάθη της Ανατολίας, δεν ισχύει με τίποτα. Και είναι ένα σοκ για αυτούς εδώ. Το δεύτερο είναι ότι ο πόλεμος αυτός μας έχει κουράσει, μας έχει φθείρει, πολεμούμε από το 1912 και έχουμε φτάσει το 1921-22. Να κάνουμε ένα μπράφα ακόμη, μπας και νικήσουμε, να νικήσουμε, να γίνει ειρήνη, να αποστατευτούμε, να γυρίσουμε στα σπίτια μας, οι γέροι και οι γριές περιμένουν να πάνε να αργώσουμε τα χωράφια. Γιατί η κοινωνία ακόμη ήταν γεωργική και κυριαρχούσε η πατριαρχική οικονομία, η μικρή ιδιοκτησία. Αυτό, συντρόφοι και σύντροφοι, τελειώνει στο Σαγκάριο. Επί τέσσερις προσπάθειες που κάνει ο ελληνικός στρατός το 1921, αποθεί τα τουρκικά στρατεύματα. Δεν μπορεί να τα νικήσει όμως. Τα αποθεί και τα αποθεί στο βάθος. Τα φτάνει έξω από την Άγκυρα. Δεν νικάει. Στρατηγικά ουσιαστικά έχει χάσει. Αυτό επιφέρει μεγάλη κατάρρευση ηθικού στο ελληνικό στρατό, γιατί δεν υπάρχει καμία προοπτική. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι οριστικό πια. Δεν υπάρχει ο δρόμος νίκης, ειρήνη, αποστράτευση. Και ψάχνουμε να βρούμε άλλο δρόμο. Και βεβαίως, μέσα σε αυτό το αδιέξοδο προκύπτουν και οι φρικαλαιότητες, τις οποίες είχαμε περιγράψει προηγουμένως. Φρικαλαιότητες κάθε είδους. Ας πούμε ο Βερέμης, ο οποίος ήταν ένας ιστορικός, τον οποίο επετέθηκε άκρα δεξιά επειδή μίλησε για τις σφαγές στην Τρίπολη όταν είχε κάνει μια εργασία για το 1821. Δικαιολογεί αυτής της φρικαλαιότητας ότι είχαν σπάσει οι δρόμοι συγκοινωνιών και επιμελητεία, δεν τρεφόταν ο στρατός και άρα έμπαινε ο στρατός στα χωριά και έπαιρνε τα τρόφιμα και εκεί υπήρχαν αντιδράσεις των Τούρκων να δώσει τον Τούρκο πληθυσμό. Δεν εξηγεί όμως γιατί οι σφαγές, γιατί οι βιασμοί, γιατί οι εμπρισμοί των τζαμιών κλπ. Αυτή είναι η δικαιολογία. Έχει όμως καταδικαστεί το ελληνικό κράτος για αυτές τις φρικαλαιότητες και έχει πληρώσει αποζημίωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, συντρόφοι και σύντροφοι, καταραίει αυτή η ιδέα. Και υπάρχει το δεύτερο στοιχείο το οποίο προκύπτει, είναι το ζήτημα των αναπήρων. Οι ανάπηροι είναι η προοπτική των φαντάρων. Όσοι επιβιώσουν και δεν σκοτωθούν, γυρίζουν πίσω και βλέπουν τα αδέλφια τους σε τι κατάσταση είναι. Όταν οι περιγραφές για τους ανάπηρους είναι του τύπου «μεσώνουν οι παλιοί συνάδελφοι», γιατί το κράτος δεν κάνει τίποτε, και ρωτάει ο ανάπηρος πού είναι οι πατρίς, καταλαβαίνετε το σοκ. Επειδή αυτό το θέμα το πιάσει συνέχεια ο σύντροφος ο Κώστας που έχει κάνει ειδική μελέτη, σταματάω εδώ. Οι ανάπηροι σαν ένα σκουπίδι του πολέμου, το οποίο πρέπει να πεταχθεί στην άκρη, συγκροτείται σε πολιτικό κίνημα γύρω από το σανατόριο Σωτηρία. Ναι. Και στέγη Πατρίδος, σωστά, θα τα πεις πολύ καλά, και διαμορφώνει ακτιβιστές οι οποίοι διεκδικούν να επιβιώσουν, όχι να ζήσουν, να επιβιώσουν σε εκείνες τις συνθήκες. Και αυτά από μόνα τους δεν είναι αρκετά. Δεν αρκούνε. Υπάρχει μια εργατική τάξη η οποία πληρώνει απίστευτους φόρους για τις στρατιωτικές περιπέτειες, ζει σε απίστευτη ακρίβεια, έχουν εκτοξευθεί οι τιμές μέσα σε 3 χρόνια στο 600%, πάντα στα βασικά άγαθα. Όχι όπως λέμε σήμερα ο πληθωρισμός είναι 12%, γιατί στα βασικά αγαθά είναι πολύ περισσότερο, συντρόφοι και σύντροφοι. Όποιος θέλει να πάει να αγοράσει Πόρσε και βλέπει ότι η αύξηση της τιμής είναι 3%, δεν επηρεάζει τίποτε για τις μάζες. Αλλά όποιος πάει να αγοράσει ψωμί και τα υπόλοιπα, είναι τρομακτική η αύξηση της τιμής.
και αυτό σηματοδοτεί μια εργατική τάξη η οποία γύρω από τη ΓΕΣΕ προβαίνει σε απεργίες. Και επειδή η μοναρχική κυβέρνηση εκείνα τα χρόνια δεν έχει πρόσβαση στα σωματεία, επιστρατεύει τους απεργούς και τους στέλνει στο μέτωπο. Άμα ήταν δίκαιος ο πόλεμος, γιατί να τιμωρήσει τους απεργούς να τους στείλει στο μέτωπο? Ποιος ο λόγος? Ήταν μια τιμωρητική ενέργεια, μια μάχη η οποία δεν είχε σε ένα πόλεμο που δεν είχε καμία ελπίδα. Άρα, η κρίση της μεγάλης ιδέας, οι ανάπηροι, οι απεργίες βγάζουν ένα συνδυαστικό αποτέλεσμα. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανυπότακτοι και λιποτάκτες. Υπάρχουν στοιχεία στο βιβλίο που έχει το βιβλίο, δεν ξέρω αν έχει μείνει ακόμη, του Κουκουέ για το 1922. Εγώ για πρώτη φορά διάβασα αυτό το νούμερο σε ένα βιβλίο του Κώστα Κωστή που είναι καθηγητής Πανεπιστημίου στην Πάντιο, στην ΑΣΟΕ, τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας, που μιλάει για 350.000 ανυπότακτους και λιποτάκτες την ώρα που ο ελληνικός στρατός ήταν στο ύψος των 200.000. Είναι απίστευτο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάτι ανάλογο στην ιστορία. Και κοιτάξτε, οι λιποτάκτες πιθανόν είναι 100.000, να φτάνουν μέχρι εκεί ή να είναι λιγότεροι. Οι ανυπότακτοι που δεν πάνε στο στρατό έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Οι οποίοι κρύβονται στα χωριά γιατί τους απαγορεύουν οι μανάδες και οι μπαμπάδες τους να πάνε. Γιατί δεν μπορούν να ζήσουν, πρέπει να οργάσουν τα χωράφια. Και συγκροτούν συμμορίες στα βουνά. Και στέλνει το ελληνικό κράτος στρατό να καταστήλει αυτές τις συμμορίες. Όπως στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτό ακριβώς το φόντο, δεν ξέρω, τελειώνω, έχω ακόμη λίγα λεπτά, εμφανίζεται η ιστορία του Σέκε. Αυτό είναι η βάση, η αντιπολεμική διάθεση του κόσμου μέσα από αυτά τα ρεύματα και τα κινήματα των από κάτω, που το ΣΕΚΕ, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, σοσιαλιστικό στην προοπτική του, εργατικό στη σύνθεσή του, κόμμα και όχι λέσχη, κόμμα δηλαδή μαζική δράση, Ελλάδα γιατί στο χώρο αυτόν εδώ ασχολείται, ιδρύεται το 1918, λίγο μετά τη ΓΕΣΕ, την Γενική Συνομοσπονδία Συνδικάτων, στηρίζεται σε δύο ισχυρές επιρροές εκείνη την εποχή, στην επιρροή της Ρωσικής Επανάστασης που έχει ξεσπάσει το 17 και στην επιρροή της Βαλκανικής Σοσιαλιστικής Ομοσπονδίας που είχε αναπτυχθεί κυρίως από τη Φεντερασιόν και από τη Σοσιαλιστική Νεολαία της Αθήνας, που ήταν μια ιδέα ότι οι λαοί των Βαλκανίων ενάντια στους μοναρχίσκους, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τους Ιμπεριαλιστές πρέπει να παλέψουν από κοινού για μια καλύτερη κοινωνία. Αυτές οι δύο παραδόσεις γαλβανίζουν ουσιαστικά την πολιτική του ΣΕΚΕ, στέκεται ενάντια στο κύμα όταν ξεσπάει η κινητοποίηση για το 1919, καταγγέλει από την αρχή την Μικρασιατική Εκστρατεία, στη διάρκεια του πολέμου δεν υποχωρεί από αυτή τη θέση, τα μέλη του όσοι πάνε φαντάρι συγκροτούν επιτροπές φαντάρων στο μέτωπο και προσπαθούν να κάνουν προπαγάνδα γιατί δεν μπορούν εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον να κάνουν κάτι άλλο. Βάζοντας το ερώτημα γιατί πολεμάμε, το οποίο λειτουργεί διαφορετικά, δηλητηριάζει το πατριωτικό αίσθημα του στρατού και ασχολούμενοι με τα καθημερινά προβλήματα των φαντάρων, γιατί δεν παίρνουμε άδεια, γιατί ήμασταν σε αυτά τα νοσοκομεία και δεν ήμασταν στα άλλα τα νοσοκομεία, γιατί δεν πάμε στη Σμήνη, γιατί δεν είχε το φαγητό την ώρα του κλπ. Κλπ. Όλα αυτά είναι μια δουλειά των φαντάρων του ΣΕΚΕ στο μέτωπο. Και στην κρίση του 22 είναι αυτό το οποίο καλεί σε μια, για να λυθεί το πρόβλημα στην ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, είναι αυτό το κόμμα το οποίο καλεί σε συνεργασία τους δύο λαούς, σε συνεργασία για να λυθεί το προσφυγικό, για έναν ειρηνικό διακανονισμό της αντιπαράθεσης, αλλά που δυστυχώς καταλήγει σε ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα από την πολιτική εξέλιξη, ενώ διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που είχαν προγραμματίσει. Κλείσιμο. Κατά τη γνώμη μου, το συμπέρασμα το οποίο πρέπει να υιοθετήσουμε συντρόφοι και σύντροφοι είναι ότι για την καταστροφή της Μικράς Ασίας ο εθνικός διχασμός ήταν σίγουρα ένας παράγοντας που έπαιξε ρόλο, δευτερεύοντα. Ο πρωτεύοντας ήταν ότι για τις λαϊκές μάζες ο πόλεμος ήταν μισητός. Και για το ΣΕΚΕ ήταν ο εκφραστής αυτών των λαϊκών πόθων. Δεν σημαίνει ότι καθοδηγούσε τις μάζες των λιποταχτών και των ανυπόταχτων, κάθε άλλο μάλιστα, αλλά μέσα από το ΣΕΚΕ εκφραζόταν αυτή η αντιπολεμική διάθεση. Ευχαριστώ. Συντρόφους από τη ΔΕΑ.
που με κάλεσαν στο κάμπινγκ και μου δίνουν την ευκαιρία να μιλήσουμε εδώ. Η δική μου έρευνα ξεκίνησε από το ενδιαφέρον μου για τους αρχαιομαρξιστές, μια οργάνωση του Μεσοπολέμου, και από εκεί έφτασα στους αναπήρους πολέμου, που είναι και το θέμα το οποίο θα παρουσιάσω ακριβώς σε μια συνέχεια με όσα είπε ο σύντροφος, βλέποντας τι γίνεται ουσιαστικά πίσω στην Ελλάδα όταν επιστρέφουν οι φαντάροι από το μέτωπο. Πλέον γνωρίζουμε αρκετά για το κίνημα των φαντάρων στη Μικρά Ασία. Έχει γίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διατριβή από τον Γιώργο Χρανιώτη, ένα κείμενο 1.200 σελίδων, το νομίζω το εξαντλεί και ουσιαστικά λέει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που υπόθηκαν. Ο Γιώργος ασχολείται με τους παλαιούς πολεμιστές, εγώ θα αναφερθώ στους αναπήρους πολέμου. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει και έχει σημασία να το δούμε μαζί και να το συζητήσουμε είναι πώς αυτή η διαδικασία, πώς αυτό το κίνημα το οποίο αναπτύσσεται στα μετώπιση στην Ελλάδα ουσιαστικά θα γεννήσει την ανάγκη, μάλλον καλύτερα θα σπρώξει προς τον κομμουνισμό και θα γεννήσει το κομμουνιστικό ρεύμα στην Ελλάδα. Δηλαδή πώς το ΣΕΚΕ από σοσιαλιστικό κόμμα με αντικαπιταλιστική αναφορά και μια γενική συμπάθεια προς την Ρωσική Επανάσταση θα μετατραπεί σε κομμουνιστικό κόμμα και θα υιοθετήσει τον κομμουνισμό. Η βασική ιδέα είναι ότι οι στρατιώτες όταν επιστρέφουν στην πατρίδα τους οι συνθήκες που συναντάνε είναι τέτοιες που δεν αισθάνονται ότι σταματάνε να πολεμάνε αλλά συνεχίζουν τον πόλεμο, συνεχίζουν να μάχονται. Τα ίδια εργαλεία τα οποία είχαν υπόψη τους και με τα οποία λειτουργούσαν στο μέτωπο συνεχίζουν να τα έχουν, συνεχίζουν να οργανώνονται δηλαδή με κάποιο τρόπο, απλά να στρατεύονται, έχει ενδιαφέρον όρος, έτσι, σε μια άλλη υπόθεση. Και αναζητώντας ιδέες, απόψεις, σχήματα και οργανωτικά μοντέλα τα οποία θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να δίνουν μάχες. Όχι όμως υπέρ του ελληνικού κράτους αλλά εναντίον του ελληνικού κράτους. Αυτή λοιπόν είναι αυτό είναι το ωραίο και το ενδιαφέρον και από αυτή τη σύγκρουση θα γεννηθούν τα δύο βασικά ρεύματα της κομμουνιστικής αριστεράς στο Μεσοπόλεμο. Από τους παλαιούς πολεμιστές, τους φαντάζους δηλαδή, θα γεννηθεί που πρωταργάτης είναι ο Παντελής Πυγιόπουλος, το ΣΕΚΕ θα μετασχηματιστεί το 24 σε ΚΚΕ, αυτή είναι η γενιά του μετασχηματισμού, της μπολσεβικοποίησης δηλαδή του ΣΕΚΕ, και η ανάπηρη πολέμου, από τους ανάπηρους πολέμους, θα προκύψει ένα άλλο ρεύμα, οι αρχαιομαρξιστές, οι οποίοι προέρχονται από την Κομμουνιστική Ένωση, μια μικρή ομάδα στα αριστερά του ΣΕΚΕ, η οποία έχει αναπτύξει μια ενεργή αντιπολεμική δράση ήδη από το 19 και θα έρθει σε επαφή με τους αναπήρους πολέμου και από εκεί θα προκύψει ας πούμε το άλλο κομμουνιστικό ρεύμα του Μεσοπολέμου. Συγκεκριμένα θα εστιάσω στο σωματείο το οποίο συγκροτείται στην Αθήνα. Ο τίτλος είναι «Η Πανελλήνιος Ένωσης Τραυματιών Πολέμου 1912-18». Έχει ενδιαφέρον ο τίτλος, γιατί ακόμα αφορά τους αναπήρους πολέμου έτσι, και τους τραυματίες των πρώτων πολέμων. Συνιστά το πρώτο σωματείο αναπήρων πολέμου στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι λειτουργεί βέβαια πολύ νωρίτερα από το 18, αλλά το καταστατικό του αλλάζει 25 Νοεμβρίου του 18.
Και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί εκείνη την περίοδο το σωματείο αυτό εκπροσωπεί τις παρτικουλαρίστικες συντεχνιακές με μια πιο λόγια έκφραση, μερίδας των αναπήρωτων πρώτων πολέμων, οι οποίοι είχαν ήδη αποκατασταθεί με περίπτερα και αδιαφορούσαν για τη νέα γενιά αναπήρων. Γι' αυτό το λόγο το σωματείο αυτό συνενεί στη συνεννόηση με το κράτος και αναπαράγει τη ρητορική της εθνικής υπερηφάνειας και τον ευρύτερο εθνικιστικό λόγο, αυτό το λόγο το οποίο περιγράφηκε πιο πριν και είναι ο λόγος που εκφράζει την κουλτούρα πολέμου. Δηλαδή ο λόγος που η μία, κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, η μία πλευρά παρουσιάζει την άλλη, η οποία είναι βάρβαρη, έχει μίσος, είναι κατώτερη, έχει ρατσισμό, έτσι όλα αυτά τα στοιχεία. Το καταστατικό εμφανίζεται αρκετά τυπικό, γράφει, έτσι, τυπώθηκε μάλιστα το 19, σκοπός της ενώσεως είναι να ενισχύσει τη σύμπνοια και αλληλεγγύη το μελών αυτής και επιδιώκει εκ του κράτους ηθική και υλική αποκατάσταση του μελών της. Πρόκειται για ένα αμυγός διεκδικητικό σωματείο, έχει ενδιαφέρον γιατί δεν είναι σωματείο αλληλεγγύης. Επίσης έχει ενδιαφέρον, είναι πολύ κοσμικό, δεν έχει στοιχεία χριστιανικά. Το σήμα έφερε τον τίτλο της ενώσεως και στο μέσο δύο ξύφη χειραστή και μια σημαία στη μέση. Επίσης είχε τη φράση «Η Ελλάς στεφανώνουσα τους πεσόντας». Επίσης το σωματείο γιορτάζει 25 Μαρτίου εορτή εθνική. Ο εθνικιστικός χαρακτήρας του σωματείου είναι έκδηλος. Όπως είπα και ο κοσμικός, γιατί είναι μια εποχή που ακόμα πολλά σωματεία, κυρίως εργατικά, έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα, γιορτάζουν τον Άγιο του κάθε επαγγελματικού σωματείου. Έτσι, εδώ είναι αρκετά κοσμικό. Ο στόχος λοιπόν ήταν η Ελλάδα να στεφανώσει με τιμή τους πεσόντας, η οποία θα προέκυπτε τόσο από την ηθική όσο και από την ηλική αποκατάσταση. Τώρα, τακτικό μέλος, αυτό είναι σημαντικό, θεωρούταν αυτοδικαίως κάθε Έλληνας τραυματίας των πολέμων 12-18, εφόσον έχει εκδοθεί βασιλικό διάταγμα απονομής συντάξεως. Δηλαδή, αποκλείονταν όσοι είχαν αναγνωριστεί από το κράτος σαν ανάπηροι πολέμου, αλλά διεκδικούσαν μια τέτοια σύνταξη. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι οι τελετές διαμαρτυρίας, οι τελετές του σωματείου, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από έναν έντονο εθνικιστικό χαρακτήρα. Στις 21 Φεβρουαρίου 1921, είναι ακόμα πόλεμος, έτσι γίνεται, πάνω από 300 μέλη συγκεντρώθηκαν 11 το πρωί έξω από τη Βουλή, κατευθύνθηκαν προς τα ανάκτορα, σε εισαγωγικά, ηγουμένοι της μουσικής της φρουράς και ακολουθούντος πλήθους κόσμου. Το δουσού του σωματείου έγινε δεκτό από το βασιλιά Κωνσταντίνο, στον οποίο προσέφερον χρυσούν ξύφος αξίας 2.500 δραχμών μεταθήκης, επί της οποίας υπάρχει χρυσή πλάξ, φέρουσα εγκεχαραγμένα τα βυζαντινά στοιχεία την εξής φράση. Οι Έλληνες οπλείται, ανάπηροι πολέμου 1912-20, βλέπω ότι προστίθονται τώρα ακόμα μια ημερομηνία, το δαφνοστεφεί στα τυλάτη Κωνσταντίνο. Ο βασιλιάς υποσχέθηκε ότι θα φέρει πάντοτε το ξύφος πάνω του, καθώς προέρχεται από το αίμα των τραυματιών. Στη συνέχεια κατέβηκε στο προάβλιο και επιθεώρησε τους αναπηρούς, ρωτώντας τον καθένα για τον τραύμα του. Το Σωματείο Αναπήρων Πολέμου προσέφερε λοιπόν ένα υψηλής αξίας δώρο στο βασιλιά, ενώ η πλειοψηφία τους θεωρητικά υπέφερε, προσδοκώντας ως αντάλλαγμα την ηθική αναγνώριση και ως εκ τούτου την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Έχουμε δηλαδή μία πρακτική η οποία δείχνει, αντί να δώσει το κράτος, έτσι, στους αναπήρους, έτσι, οι ίδιοι πάνε και δίνουν προς το βασιλιά ένα πολύ υψηλής αξίας δώρο, προσδοκώντας ως αντάλλαγμα την προστασία του. Είναι βασικές δομές ενός πελατειακού σωματείου, αν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε κάπως έτσι. Και είναι, έτσι είναι η πρακτική των συντηρητικών σωματείων των αναπήρων πολέμου σε όλο τον κόσμο. Αναπτύσσουν δηλαδή πελατειακές σχέσεις με το κράτος. Αυτό είναι το μοντέλο δηλαδή συνδικαλισμού το οποίο προάγει η συντηρητική τάση. Τώρα,
Την είδα λοιπόν εκείνη την εποχή, εμφανίζεται μέσα στο σωματείο μια άλλη τάση, η οποία προωθούσε τη διεύρυνση της κοινότητας αλληλεγγύης, να μην είναι δηλαδή στενά η αλληλεγγύη μόνο μεταξύ των παλιών μελών, των παλιών αναπήρων πολέμου, αλλά να διευρυνθεί και στους νέους, αυτοί που έρχονται τώρα από το μέτωπο, και επίσης προωθεί τη μαχική συλλογική διαπραγμάτευση. Και όπως θα δούμε, και τη συλλογική διαπραγμάτευση μέσω ταραχών. Εντελώς άλλο μοντέλο, έτσι, συνδικαλισμού. Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2021, ο Γεώργιος Σταματόπουλος υπέγραφε μια επιστολή στον Ριζοσπάστη εναντίον της διοίκησης της συντηρητικής. Την κατηγορούσε ότι δεν είχε επιτύχει την ηθική και ηλικία αποκατάσταση των τραυματιών, διότι είχε καταστεί ένα πατριωτικό ίδρυμα που στεφανώνει τους εκάστοτε κυβερνήτας. Υποστήριζε ότι εκπροσωπούσε λίγους τραυματίες κατόχων το σωματείο, έτσι, περιπτέρων, αδιαφορώντα για τους άλλους, οι οποίοι γυρίζουν στους δρόμους για να ζητιανέψουν. Καλούσε λοιπόν τους τραυματίες να αγωνιστούν ώστε το σωματείο να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα όλων των τραυματιών. Επίσης αμφισβητούσε την προωθούμενη αποκατάσταση με περίπτερα, με το επιχείρημα ότι δεν παρήχαν όλα τα ικανοποιητικά μεροκάματο, συνεπώς η λύση ήταν συντάξεις αναλόγως των αναγκών. Έχουμε δικαίωμα, έγραφε, διότι εμείς χάσαμε χέρια πόδια για αυτήν που ονομάζεται πατρίδα, αλλά εάν χάσαμε χέρια πόδια μάτια για τη ζωή μας, τιμή μας, περιουσία μας, που μας έλεγαν, αναρωτιόταν, κατά πού είναι όλα αυτά. Γιατί ούτε ζωή δεν έχουμε, που θα πει πως οι πατρίς είναι κακή μητριά. Βλέπουμε, ας πούμε, πως αλλάζουν έτσι οι όροι, πως δημιουργείται μια καινούργια πρόσληψη της πραγματικότητας. Τα λόγια αυτά λοιπόν μας δείχνουν από τη μία τις αντιθέσεις ανάμεσα στους τραυματίες των δύο πολέμων, αλλά και από την άλλη τη συσσωρευμένη οργή της νέας γενιάς. Οι τραυματίες είχαν δεχθεί την εποχή του πολέμου και της νοσηλείας τους, την ενθουσιώδη υποστήριξη της κοινωνίας και της κυβέρνησης μέσα από την ρητορική περί ηρώων. Όλοι τους λέγανε ήρωες. Πηγαίνανε διάφορες γυναίκες της αστικής τάξης και τους δίνανε ρούχα, σοκολάτες και μετά φεύγανε, ας πούμε. Και με αυτόν τον τρόπο τους αντιμετωπίζανε και οι εφημερίδες. Δείχνει, λέγανε, η τάδε πριγκίπισσα πήγε στο νοσοκομείο και, ξέρω εγώ, πήγε φαγητό στους τραυματίες και τους επισκέφτηκε και πόσο χαρούμενοι ήταν οι τραυματίες που δέχονταν την τάδε πριγκίπισσα. Συγκεκριμένα η πριγκίπισσα Λύκη έκανε πάρα πολλές τέτοιες επισκέψεις. Αυτό το οποίο οι τραυματίες, λοιπόν, ναι. Επίσης είχαν δεχτεί έτσι και τις υποσχέσεις για επαγγελματική αποκατάσταση, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε. Όπως έχει δείξει ο Χρανιώτης στην διατριβή που σας ανέφερα, το αντιπολεμικό κλίμα στους φαντάρους, στο μέτωπο, το οποίο περιγράφηκε πριν, αντανακλάται και στους τραυματίες πίσω στην Ελλάδα. Την ώρα δηλαδή που τα πράγματα δεν πάνε καλά στο μέτωπο, έτσι, αυτό το κλίμα μεταφέρεται και μετόπισθεν. Συνεπώς, η νέα γενιά αναπήρων πολέμου φέρει ήδη μια ριζοσπαστική ταξική οπτική και την εμβαπτίζει άμεσα στη νέα δική της πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, σύντομα, μια νέα συμμαχία αναπήρων πολέμου, κάποιοι ριζοσπαστικοποιημένοι από την παλιά γενιά, λίγοι, και κάποιοι περισσότεροι από τη νέα γενιά, οι οποίοι είναι φιλικά προσκύμενοι στο ΣΕΚΕΚ, είναι και κομμουνιστικό, στο τέλος το ΣΕΚΕΚ, ανατρέπει τη συντηρητική διοίκηση των περιπτερούχων. Το Σωματείο δημοσίευσε μια έκκληση προς την ελεγχόμενη από το ΣΕΚΕΚ ΓΕΣΕΕ, έτσι, είναι μεγάλη, είναι στροφή αυτό, η ΓΕΣΕΕ ελέγχεται από το ΣΕΚΕ, όπου για πρώτη φορά αναφέρονταν στην πολυπληθή τάξη των αναπήρων τραυματιών και θυμάτων, αν και όρος εδώ περισσότερο χρησιμοποιείται με το περιεχόμενο της κοινωνικής ομάδας. Επίσης, για πρώτη φορά ανάπηροι αναφέρονταν ρητά στο ζήτημα της επαιτίας. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Γενικά, η υπόθεση των αναπήρων πολέμων έχει ενδιαφέρον και μόνο για το ζήτημα της αναπηρίας. Γιατί για πρώτη φορά εμφανίζεται το ζήτημα της αναπηρίας στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αναμφισβήτητα λοιπόν θεωρούσαν πρόβλημα τη διαβίωση στον δρόμο, υποστηρίζω ότι η εξέλιξη του πολιτισμού επέβαλε την καταπολέμηση και όχι την ενίσχυση της αλυτοποίησης. Ωστόσο, και αυτό έχει ενδιαφέρον,
απουσιάζω ρητορικές ταξικού ηθικού πανικού, χαρακτηριστικές του ναστικού φιλανθρωπικού λόγου. Ριζοσπαστικοποιημένη ανάπηρη πολέμου, προσλαμβάνω την επαιτία μέσα από το δικό τους πρίσμα κατανόησης, αλλά και περηφάνειας. Δεν την αντιμετωπίζουν ως ένα μηχανισμό ελεημοσύνης, αλλά ως μηχανισμό κοινωνικής αλληλεγγύης. Η καταφυγή στην επαιτία χαρακτηρίζεται πράξη με ψυχικών ηρωισμών, την οποία δεν διαθέτει η μέγιστη πλειοψηφία των θυμάτων, με αποτέλεσμα να σβήνει βαθμίως η ζωή τους. Εν όψη λοιπόν της ψήφισης ενός νομοσχεδίου υπέρ των αναπήρων πολέμου, το σωματείο των αναπήρων ζητούσε τη στήριξη της ΓΕΣΕ και μάλιστα καλούσε να υπάρξουν ψηφίσματα και συμπαθητική απεργία, δηλαδή απεργία αλληλεγγύης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και λέει, καθώς η πλειοψηφία των θυμάτων πολέμου προερχόταν κατά το πλείστον εκ των εργατικών τάξεων. Άρα λοιπόν έχουμε εδώ μία αντίληψη που λέει ότι αυτοί οι οποίοι έρχονται και είναι τα θύματα του στρατού, του πολέμου, του κράτους, δεν είναι ένα στρώμα ηρώων πάνω από, από την κοινωνία, δεν είναι κάποιοι ήρωες, τους οποίους τελικά δεν τους δίνουν τίποτα, αλλά είναι απλοί άνθρωποι, μέλη της εργατικής τάξης, και καλούμε τη ΓΕΣΕ έτσι να μας στηρίξει ότι είμαστε αναπόσπαστο στο κομμάτι τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, η κινητοποίηση του σωματείου από τη νέα διοίκηση προκάλεσε την κρατική καταστολή, ενώ το Υπουργείο παρενέβη πραξικοματικά και επανέφερε την προηγούμενη διοίκηση, με το επιχείρημα ότι ψηφίσανε στο σωματείο μέλη τα οποία δεν είχαν την τυπική, με βάση το νόμο, ιδιότητα του μέλους. Υπήρχαν στο ζωσπάστη, θα δούμε, πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, λέει ο ζωσπάστης. Όλος αυτός ο κόσμος ο δυστυχισμένος ξέρει καλά ότι δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από την ψεύτικη φιλανθρωπία και δεν βλέπει πουθενά ειλικρινή βοήθεια και υπεράσπιση παρά στην οργανωμένη εργατική τάξη από την οποία προέρχεται και στην οποία ανήκει. Η απάντηση ήταν επιβολή λογοκρισίας του ριζοσπάστη. Το παρθέν όμως Δουσού, το αριστερό δηλαδή, αναγκάστηκε να αναγνωρίσει το διορισμένο. Σε μια συνέλευση στο σωματείο, στην οποία συμμετέχουν 300 άτομα, έτσι, κατατίθενται δύο ανταγωνιστικά καταστατικά και εκεί επικρατεί το αριστερό καταστατικό. Εντάξει, μην πω κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η συντηρητική προσωρινή διοίκηση του σωματείου, έτσι ως αντάλλαγμα στην κυβερνητική υποστήριξη και 6 μήνες πριν την κατάρρευση του μετόπου, όταν τα πράγματα φαίνονται πια ότι δεν πάνε καθόλου καλά, δημοσιεύει μια έκκληση προς τα συμμάχους δυνάμεις, σύμπαντα τον χριστιανικό κόσμο, καθώς επίσης και προς τον ελληνικό λαό, τη Συντακτική Συνέλευση και την Επιτροπή Μικρασιατικής Αμήνης. Οι τραυματίες παρουσιάζονται ως ήρωες, οι οποίοι από δεκαετίες επλήρωναν τα πεδία των μαχών για των αποκοπέντων μελόντων και επότισαν αυθόνως τα ιερά μικρασιατικά και θρακικά εδάφη δια του αίματος αυτών και των πεσόντων συναδέλφων των, χάρη της απελευθερώσεως σκλάβων επί 500 έτη αδελφών. Έχει ενδιαφέρον, έτσι υπόθηκε πριν, πως τελικά αυτά όταν πήγαν στη Μικρασία οι φαντάροι δεν τα βρήκαν πουθενά. Διαμαρτύρονται για τη στάση των συμμάχων με τους οποίους μαζί πολέμησαν για την ελευθερία των χριστιανικών λαών, αλλά θέλουν να υποβάλουν αυτούς και πάλι στην αιμοσταγή μάρχαιραν του βαρβάριου Τούρκου δυνάστη. Με το ψυχικό πόνο των θυσιαστέλων και κατόπιν τόσων απελευθερωτικών αγώνων και του χυθέντος αίματός μας, κατήγγειλαν οποιαδήποτε απόφαση εκένωσης της Μικράς Ασίας ως άδικος, αντιχριστιανική και αντίθετος προς το πνεύμα της ελευθερίας και του πολιτισμού. Καλούσαν τον ελληνικό λαό να πάψει πάσαν πολιτική διαίρεση και να ενωθεί με ομόνοια κάτω από τη σημαία της πατρίδας. Εξόρκιζαν δε το μαχόμενο στρατό να μην εγκαταλείψει ούτε σπιθαμή της απελευθερωμένης ελληνικής γης. Είναι ελληνική γη, έτσι. Στο όνομα των ιερών οστών των προγόνων και των πεσόντων συναδέλφων.
Με άλλα λόγια, οι συντηρητικοί τραυματίες δεν αμφισβητούσαν τον εθνικό σκοπό, ούτε μετά για τη θυσία τους και σε καμία περίπτωση δεν αισθάνονταν εκτός του εθνικού κοσμού, ως παραμελημένα παιδιά. Αντίθετα, η κοινωνία αλληλεγγύης για αυτούς παρέμενε η εθνική φαντασιακή κοινότητα, παρόγοντας τον πατριωτικό λόγο. Η κρίσιμη αγωνία σε αυτό το λόγο ήταν να μην χαραμιστεί η θυσία των τραυματιών. Σύντομα, σε μια νέα συνέλευση, επικράτησε πάλι η αριστερή παράταξη, πια συμμετέχουν 800 άτομα, εκλέχθηκε πια μια εκτελεστική επιτροπή, παρέλεσε το ψήφισμα στο Γούναρη και η νέα επιτροπή, που το αίτημά τους είναι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την ασφάλιση και την προστασία και την απονομή συντάξεων των αναπήρων προλέμων, και είχε κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις, που τις αναφέρουμε, τις οποίες πρότεινε το Σωματείο. Τώρα εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε την διαφορετική μέθοδο κινητοποίησης των αριστερών αναπήρων πολέμων, αναπήρων πολέμου. Στις 17 Μαΐου, έτσι, η κυβέρνηση θα υπερψήφισε το ψηφοδέλτιο, το νομοσχέδιο, συγγνώμη. Και την επόμενη μέρα περίπου 500 ανάπηροι συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή μπροστά στις σκάλες, εμποδίζοντας την έξοδο των βουλευτών. Ενώ μια άλλη ομάδα περιφρουρούσε την πίσω πόρτα φωνάζοντας ψωμί. Τότε ο Γούναρης και ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους και ο αστυνομικός διευθυντής της Γάσπαρης προσπάθησε να διασπάσει τη ζώνη προκαλώντας σύγκρουση. Και γράφουν τότε οι εφημερίδες. Οι πατερίτσες των αναπήρων σηκώνονται και καταφέρονται με φανατισμό στα κεφάλια των βουλευτών και χωροφυλάκων που ήθελαν να μας διαλύσουν. Ένας ανάπηρος πιάνει με τη μαγκούρα τον Γάσπαρη από το πόδι και τον κατακυλάει κάτω από τις σκάλες της Βουλής. Τραυματίζονται πολύ. Σύμφωνα με τον Αλεξόπουλο, οι στρατιώτες και οι ναύτες που κλήθηκαν να τους διαλύσουν όχι μόνο αρνήθηκαν να τους χτυπήσουν, αλλά θέλησαν να τους υποστηρίξουν ενάντια στους χωροφύλακες. Τελικά ο Γούναρης προσχέθηκε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου μετά το διάλειμμα της Βουλής και σύμφωνα με την τροποποίηση που υποδείχνυαν οι ανάπηροι. Ζήτησε να διαβουλευτεί με την Επιτροπή Αναπήρων, η οποία όμως τελικά συνελήφθηκε και στάθηκε εξορία, για 6 μήνες. Και θα επιστρέψει μετά με το κίνημα του Πλαστήρα. Αμέσως λοιπόν μετά την κινητοποίηση των αναπήρων, στις 21 Μαΐου του 2022, ψηφίστηκε ο νόμος 2769, αποτελώντας ένα από τα πρώτα σημαντικά νομοθετήματα στην ιστορία της ελληνικής κοινωνικής πρόνοιας. Σύμφωνα με τον αρχιομαριστή Αλεξόπουλο και πρωταγωνιστή των πραγμάτων, ικανοποιήθηκαν όλες οι προτινόμενες προσθήκες των προφυλακισμένων ηγετών του αναπηρικού κινήματος, ωστόσο βέβαια η εφαρμογή τους δεν θα είναι αυτονόητο, θα είναι στοιχείο των επόμενων αγώνων. Δεν θα πω πάρα πολλά για τους επόμενους αγώνες, νομίζω το είδαμε το μήνυμα. Αυτό μόνο που θα πω σύντομα είναι ότι η μαχητική συλλογική διεκδίκηση μέσω ταραχών θα είναι το βασικό στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει τη συνδικαλιστική δράση του αριστερού πια σωματείου, καθώς μάλιστα έρχονται όλο και πιο πολλοί τραυματίες, θα ριζοσπαστικοποιείται ακόμη περισσότερο. Το 1923 θα πρωταγωνιστήσει, και αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες και με πιο μαχητικές κινήσεις, θα πάει και θα καταλάβει το σωματείο ένα συνοικισμό στα Κουντουριώτικα, είναι εκεί που είναι το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας σήμερα, απέναντι αυτή η περιοχή τέλος πάντων, όπου προβλεπόταν να γίνει προσφυγικός συνοικισμός, και εκεί οι ανάπηροι πολέμου δώσαν μια κανονική στρατιωτική μάχη με το στρατό, έχοντας καταλάβει τα συγκεκριμένα διαμερίσματα και δώσα κανονικά ένα πόλεμο. Λοιπόν, γιατί τα λέω όλα αυτά. Στην πράξη λοιπόν οι ανάπηροι πολέμου της Μικρασιατικής Εκστρατείας δεν αποστρατεύονται, αλλά επιλέγουν τον δρόμο της συλλογικής διαπραγμάτευσης μέσω ταραχών. Δεν αγωνίζονται πλέον για την πατρίδα της οποίας θεωρούνται θύματα, αλλά συνεχίζουν να μάχονται στρατευμένοι εναντίον της πατρίδας για το δικό τους ξεχωριστό συλλογικό υποκείμενο. Οι κοινωνικοί αγώνες πια επιτρέπουν τη διεύρυνση της κοινότητας αλληλεγγύης, οδηγούν στη φαντασιακή ενότητα της εργατικής τάξης, ενώ στο πλαίσιο της ΣΥΤΑΣ στα οικουμενικά προτάγματα του σοσιαλισμού και της ειρήνης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ανάπηροι πολέμου επιλέγουν να στρατολογηθούν σε μια κομμουνιστική οργάνωση, σταδιακά, αρχικά στο ΣΕΚΕ και μετέπειτα στους αρχιωματιστές,
Πρόκειται για μια ομάδα με χαρακτηριστικά επαναστατικής εταιρείας του 19ου αιώνα, προς το παρόν δεν έχει μπολσεβικοποιηθεί, αλλά και με στοιχεία ελληνιστικού κόμματος. Το οργανωτικό και πολιτικό μοντέλο φαίνεται να καλύπτει τη συλλογική ανάγκη να συνεχίσουν να ζουν σαν στρατιώτες, εκτελώντας ένα μαχητικό σχέδιο διεκδίκησης. Τέλος, ο κομμουνιστικός διαφωτισμός, που είναι και αυτό στοιχείο της αρχαιοματιστικής οργάνωσης, προσφέρει τη μόρφωση αλλά και την ταξική γλώσσα του αυτοπροσδιορισμού στους αναπήρους πολέμους. Έτσι. Ωστόσο, η γενιά των Βαλκανικών πολέμων βιώνει μια εντελώς άλλη διαφορετική εμπειρία, εξαιτίας τόσο της ταύτισης με τον Νικηφόρο πόλεμο, όσο και της επαγγελματικής αποκατάστασής τους. Διατηρεί στο εκέραιο την εθνικιστική μιλιταριστική πολεμική κουλτούρα, αναπτύσσοντας τελετουργίες με ανάλογο περιεχόμενο. Η γενιά αυτή επιλέγει τον δρόμο των πελατειακών σχέσεων, της κυβερνητικής συμπόρευσης και του αντικομμουνισμού. Για να κλείσω με αυτό, με άλλα λόγια, ήδη από το 1921 και όσο πάμε 22-23, γεννιούνται στην κοινωνία όλες αυτές οι τάσεις, οι οποίες αργότερα θα αναμετρηθούν με άλλα διακυβεύματα, δηλαδή από τη μία ο κομμουνισμός και από την άλλη ο εθνικισμός, ο οποίος έτσι στο Μεσοπόλεμο, θα τα πούμε αύριο αυτά, έτσι θα πάρει διάφορες μορφές. Το ενδιαφέρον όμως πάλι εδώ είναι ότι αυτή η γένεση έτσι προκύπτει μέσα από τον πόλεμο, ως αποτέλεσμα του πολέμου, την άρνηση του πολέμου από τους στρατιώτες που επιστρέφουν στην πατρίδα, τη ματέωση που νιώθουν και τη στροφή τους προς συλλογικούς αγώνες, οι οποίοι έχουν το στοιχείο των ταραχών και την ιδεολογία του κομμουνισμού. Και ολοκληρώνουμε αυτά. Κειμένου από την Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιών Πολεμιστών, στην οποία η Ελληνική Ομοσπονδία εντάχθηκε, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι και γύρω στο 23 και 24 το κίνημα των παλαιών πολεμιστών επιλέγει να συνδεθεί με την αριστερή κομμουνιστική, ας πούμε, Διεθνή Ένωση Παλαιών Πολεμιστών και να έτσι υιοθετήσει, ας πούμε, τις ρητορικές. Στο συνέδριο αυτό το οποίο αναφέρθηκες συμμετέχουν δύο ομοσπονδίες. Η Ομοσπονδία των Παλαιών Πολεμιστών, είναι το 24 αυτό το συνέδριο, και η Ομοσπονδία των Αναπήρων Πολέμων. Η μία Ομοσπονδία των Παλαιών Πολεμιστών ελέγχεται από το Παντελή Πουγιόπουλο και το επίσημο ΣΕΚΕ, και η Ομοσπονδία των Αναπήρων Πολέμων ελέγχεται πια από τους αρχαιομαρξιστές. Υπάρχει μία συζήτηση σε αυτό το συνέδριο αν θα συνενωθούν οι δύο Ομοσπονδίες και ουσιαστικά τα δύο κινήματα, του Αναπήρων Πολέμου και των Παλαιών Πολεμιστών. Το ΚΚΕ, ο Πουγιόπουλος και η ομάδα του, λέει ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα γενική ομοσπονδία, μια νέα ομοσπονδία που θα είναι Ομοσπονδία Παλαιών Πολεμιστών και Θυμάτων Πολέμου, δηλαδή θα ενσωματώσει δηλαδή και τους αναπήρους, ενώ οι αρχαιομαρξιστές μιλάνε για μια συνομοσπονδία, δηλαδή να διατηρηθούν οι δύο ομοσπονδίες και να το ενοποιητικό στοιχείο να είναι μια γενική ομοσπονδία. Αυτή ήταν η βασική κόντρα. Επικράτησαν οι παλαιοί πολεμιστές του Πουγιόπουλου, αποχώρησαν οι αρχαιομαρξιστές και πια τα δύο ας πούμε κινήματα έχουν χωριστή πορεία. Η Ομοσπονδία των Παλαιών Πολεμιστών υιοθετεί και τον τίτλο Θυμάτων Πολέμου, προσπαθώντας να ενσωματώσει τους αναπήρους και τα υπόλοιπα θύματα πολέμου, αλλά στην πραγματικότητα δεν το καταφέρνει. Θα συνεχίσουν να εκπροσωπούνται από την Ομοσπονδία των Αρχαιομαρξιστών, η οποία θα τη δεκαετία του 30 θα συνεχίσει να υπάρχει, ελεγχόμενη από τους αρχαιομαρξιστές, δίνοντας νέες μάχες για τους αναπήρους πολέμου. Τώρα, πώς ήταν η ανάπηροι για την εποχή την οποία
αναφέρομαι, έχω καταγράψει γύρω στις, ότι είναι 20.000 αυτοί που έχουν πάρει σύνταξη και είναι άλλες 20-25.000 που εκκρεμούν. Γενικά οι αριθμοί δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να το... θεωρητικά θα ήταν εύκολο να πεις καταμετρούνται, όμως δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Ο λόγος είναι ότι μετρούσανε αδιάκριτα τα θύματα του πολέμου. Δηλαδή βάζανε μέσα και τους νεκρούς και τους τραυματίες. Οπότε ήταν λίγο περίπλοκο. Αυτό θέλει μια δουλειά να δεις πόσοι πήρανε συντάξεις, έτσι, για να καταλάβεις, ας πούμε, ποιος είναι αυτός ο αριθμός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος στον ακριβή αριθμό πόσοι τελικά πήρανε συντάξεις. Το 26 θα ιδρυθεί και το Ταμείο Ασφαλίσεως Θυμάτων Στρατού, από το οποίο θα παίρνουν συντάξεις αναπήρου πολέμου, που είναι μεγάλη κατάκτηση του κινήματος του αναπήρου πολέμου. Τώρα, και είναι οι αρχαιομαρξιστές. Πριν πω γι' αυτό, η συγκεκριμένη εισήγηση είναι μέρος ενός βιβλίου, έχει εκδοθεί δηλαδή, είναι Έλληνες φαντάριοι στο μέτωπο και με κεσαρική εκστρατεία, κάπως έτσι λέγεται, που είναι ένα βιβλίο, και το έχετε εδώ στο βιβλιοπωλείο, στο οποίο έχει πολλά κείμενα και για το μέτωπο και για την επιστροφή και για τους βιασμούς που έγιναν στο μέτωπο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, με την επιμέλεια του Δημήτρη Καμούζη. Τέλος πάντων, αν θέλει κάποιος να δει περισσότερες πληροφορίες για την εποχή αυτή, νομίζω ότι είναι μια καλή περίπτωση να διαβάσει κανείς. Τώρα, τι είναι οι αρχαιομαρξιστές και τι είναι οι κομμουνιστικοί ενός. Οι αρχαιομαρξιστές είναι οι άλλοι κομμουνιστές του Μεσοπολέμου. Έτσι, έχουν μια παράλληλη διαδρομή με το ΣΕ και ΚΚΕ. Ας πούμε ότι το 1919 συγκροτείται η Κομμουνιστική Ένωση, η οποία εκδίδει το περιοδικό Κομμουνισμός. Αυτή η ομάδα το 1921 εντάσσεται στο ΣΕΚΕ και παραμένει μέχρι το 1923-1924, όπου λειτουργεί παράνομα εσωτερικά του ΣΕΚΕ, φτιάχνοντας μια σειρά από πυρήνες, και αυτοί οι πυρήνες ουσιαστικά αρχίζουν να καθοδηγούν διαφορετικά τους αναπήρους πολέμου. Ποιο είναι το βασικό διακύβευμα για την εποχή που μιλάμε, είναι ότι το ΣΕΚΕ κατά βάση στηρίζει την επαναστατική κυβέρνηση Πλαστήρα και την κυβέρνηση δηλαδή των Βενιζελικών. Είναι η εποχή που είναι, ας πούμε, η εποχή της νόμιμης δράσης, έτσι έχει αποφασίσει το συνέδριο του 22 του ΣΕΚΕ να έχει μια μακρά νόμιμη δράση, αλλά οι ανάπηροι πολέμου έτσι δεν καλύπτονται από αυτή την επιλογή του ΣΕΚΕ, θέλουν να είναι πιο μαχητικοί. Και έτσι προσεγγίζουν και προσεγγίζονται από τους αρχαιομαρξιστές, οι οποίοι δρούν έτσι παράνομα μέσα στο ΣΕΚΕ, και τους προσφέρουν έτσι μια πιο μαχητική δράση την εποχή αυτή. Βέβαια όλοι, έτσι, κατά βάση αναγνωρίζουν το στρατιωτικό καθεστώς ότι είναι δικό τους κάπως. Οπότε μιλάνε σαν να λέμε από τα αριστερά πάντοτε του βενιζελικού καθεστώτος. Και έχει ενδιαφέρον και η... αν δει κάποιος τα κείμενα εκεί, πώς, ας πούμε, γίνεται αυτή η αντιπαράθεση. Οι προσδοκίες που υπάρχουν, οι ματαιώσεις και η ριζοσπαστικοποίηση από αυτή τη ματαίωση. Οι αρχαιομαρξιστές θα, μέχρι το 29-30, θα έχουν μια ανάπτυξη κυρίως συνδικαλιστική, μετά το 25 μάλλον, μια συνδικαλιστική ανάπτυξη σε σωματεία όπως είναι οι αρτεργάτες, οι υποδηματεργάτες κτλ. Από το 30 και μετά θα γίνουν το επίσημο τμήμα της Διεθνούς Αριστερής Αντιπολίτευσης, θα πάρουν το όνομα Κομμουνιστική Οργάνωση Μπολσεβίκων Λενιστών Αρχαιομαρξιστών Ελλάδας, ΚΟΜΛΕΑ, μέχρι το 1934, οπότε τέλος πάντων θα διασπαστούν και υπάρχει όλη αυτή η μεγάλη περιπέτεια των τροσκιστικών οργανώσεων. Όπως είπα και πριν, είναι αυτοί οι οποίοι θα καθοδηγούν την Ομοσπονδία Αναπήρων Πολέμου σε όλο το Μεσοπόλεμο, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί τα σωματεία αυτά, έχει ενδιαφέρον, ιδρύονται σωματεία αναπήρων πολέμου πια σε κάθε πόλη, έτσι στη Θεσσαλονίκη, σε κάθε μικρή πόλη, γίνονται στην Πελοπόννησο για παράδειγμα, κάθε πόλη έχει το δικό του σωματείο αναπήρων πολέμου, τα οποία συνενώνονται σε μια ομοσπονδία αναπήρων πολέμου Πελοποννήσου και όλο αυτό μαζί σε μια γενική ομοσπονδία αναπήρων πολέμου. Δηλαδή έχουμε ένα πολύ μαζικό κίνημα, το οποίο καθοδηγείται από μια κομμουνιστική οργάνωση.
δεκαετία του 30 οι αγώνες που δίνουν είναι για τη λύση της συντάξης και αφορά ζητήματα πια το περιπτερούχων, γιατί η αποκατάσταση είναι με τα περίπτερα των αναπήρων πολέμων. Τώρα, αν είχαν προοδευτικό στοιχείο η παλιά, αν είχε κάποιο προοδευτικό στοιχείο η παλιά γενιά των αναπήρων πολέμων. Θεωρώ ότι είχαν ένα προοδευτικό στοιχείο, την κοσμικότητα. Αυτό είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι πιο προοδευτικό. Δεν είναι δηλαδή ένα σωματείο, ας πούμε, που έχουν έτσι θρησκευτικές αναφορές. Ωστόσο, τελειώνει εκεί η προοδευτικότητά τους. Είναι οι τύποι οι οποίοι ανοιχτά συνδιαλέγονται με κάθε κυβέρνηση. Είναι οι κίτρινοι. Είναι αυτοί που αναπτύσσουν πελατειακές σχέσεις. Είναι αυτοί που γίνονται οι άνθρωποι των κυβερνήσεων. Στην αρχή είναι με τους κωνσταντινικούς, μετά πάνε με τους βενεζελικούς. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και κάνουν παρότι τη βρώμικη δουλειά μέσα στο αναπηρικό κίνημα. Κάποια στιγμή φτιάχνουν δικό τους σωματείο, διακριτό, δηλαδή έχουν χάσει την ηγεμονία και φτιάχνουν ένα δικό τους σωματείο αναπήρων πολέμου, περιπτεριούχων το λένε, και τέλος πάντων έχουν μια, από ένα σημείο και μετά έχουν μια άλλη διαδρομή. Στο 30, τη δεκαετία του 30 θα ξαναεμφανιστούν κάποιοι συντηρητικοί συνδικαλιστές, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να πάρουν την ηγεμονία της νομοσπονδίας και των νομοσπονδιών από τους αρχαιομαρξιστές, και εκεί θα υπάρχει μια κόντρα, αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε τον Γούστα. Καλά. Αν θέλει κάποιος, κάποια συντρόφισσα για επιπλέον ερώτηση, τοποθέτηση. Ουσιαστικά την τοποθέτηση που έκανε ο Αχμέτ με την έννοια της επικαιρότητας. Στην Ελλάδα και στην Τουρκία ο κόσμος δεν θέλει τον πόλεμο. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί και από την άποψη εμπειρίας και από την άποψη των προθέσεων των από πάνω. Γι' αυτό χρειαζόμαστε δυνατό αντιπολεμικό κίνημα. Και νομίζω ότι αυτή η διατύπωση είναι η πιο σωστή σαν πολιτικό συμπέρασμα από τις συζητήσεις που κάναμε πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και 1922. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη. Αυτά, συντρόφοι και σύντροφοι, τα ξαναλέμε αύριο το πρωί.